Εδώ μου λένε ορισμένοι φίλοι ότι όπως εσείς λέτε ότι στοχοποιηθήκατε από ορισμένους του ευρύτερου χώρου, έτσι στοχοποιείτε και εσείς τώρα τον διοικητή της ΕΥΠ, τον Γιάννη Ρουμπάτη. Διότι τον βάζετε σε ένα στόχαστρο λέγοντας ότι σας μετέφερε πράγματα που ο ίδιος δεν επιβεβαιώνει ότι τα μετέφερε. Όπως δεν επιβεβαιώνει ο ίδιος ούτε ότι μίλησε στον Πρωθυπουργό μεταφέροντας τότε ότι κινδυνεύεται, γιατί δεν θεωρούσε ότι κινδυνεύεται. Καταρχήν, το ίδιο είπε ο κύριος Τόσκας, ο κύριος Παρασκευόπουλος και τώρα ο κύριος Ρουμπάτης. Δηλαδή, αυτοί εκτιμούν αν κινδυνεύω εγώ. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πως τι το κάνουν. Η μόνη περίπτωση για να ξέρουν τι λένε είναι να ξέρουν από ποιους κινδυνεύω και να του έχουν πει αυτοί ότι δεν θα με πειράξουν. Πάντως, η μόνη περίπτωση. Φαντάζομαι ότι ξέρουν αν είπαν κάτι στον Πρωθυπουργό ή όχι. Μα πληροφορία και σωστά. Ένα λεπτό. Άρα αυτοί που λένε δεν κινδυνεύω, έχοντας το πίσω μου το 2009 και μπρος μου τον κύριο Τσάκαλο, δεν θέλω να τους κρίνω. Εγώ θα παραιτιόμουν. Ο Τόσκας και ο Παρασκευόπουλος που βγαίνανε και λέγανε μα δεν κινδυνεύει, μετά από αυτό πρέπει να παραιτηθούν. Δικό τους πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Πάμε τώρα στο. Ποιο άλλο είναι το ερώτημα. Στη στοχοποίηση του Ρουμπάτη από εσάς. Εμένα ο Ρουμπάτης είναι φίλος μου. Η ρόλη μας ήταν μια χαρά. Όταν όμως υποστηρίζω τη ζωή μου και την ασφάλεια της οικογένειάς μου, αυτά στη στάθμιση δεν πέφτουν έτσι. Δεν το κατήγγειλα για τίποτα. Δεν είπα ότι παρανόμησε. Δεν είπα ότι μου έλεγε τα μισά. Δεν είπα ότι τόσο τον Πρωθυπουργό. Τίποτα από αυτά έχω πει. Έχω πει όμως την πηγή μου. Που μπορούσε και να μην την πω, να πω κάποια έγγραφα. Και να μην ξέρει κάτι. Και ξεχνάτε κάτι, κύριε Υπουργέ, ότι ήσταν υπουργό δημόσια τάξη. Δηλαδή, τι να πούνε οι απλοί πολίτε. Κινδυνεύατε, είχατε πληροφορίες. Υπήρχαν παρακρατικοί, παραθεσμικοί. Ωραία, μπορώ να το χειριστώ. Και, και το, δηλαδή, το ερώτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν αλλά αυτά είναι αλήθεια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το έκανα Τετάρτη Παρασκευή. Μα, όχι, είναι το ότι δεν τα αντιμετωπίσατε με τον τρόπο που έπρεπε. Πώς. Ως υπουργό δημόσια τάξη. Δηλαδή, ρωτάω... Και αφού δεν μπαίνετε σε μια κυβέρνηση, εμφανίζεστε και τα λέτε. Και όπου πάμε στο ζουμί, λέμε ποιος ήταν ο κίνδυνος εκτός από την επιλογή της προκήρυξης. Μου κορουμπάτης. Κύριε Μπαξεβάνη, αυτά έχουν βάση που λέτε. Όμως μιλάτε με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Εγώ παραιτήθηκα τρεις φορές. Τρεις φορές έως την παραίτησή μου. Και σας είπα ότι τελευταίο ανασχηματισμό είπα δεν θέλω να μπω στην κυβέρνηση. Άρα αυτή η θεωρία ότι γιατί δεν το έκανε τώρα, τότε κλπ. Είναι μια εκτίμηση που κάνει ο καθένας. Κύριε Πανούση, αν μας βλέπει τώρα ο Πρωθυπουργός, τι μήνυμα θα θέλατε να του στείλετε. Ότι πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί? Γιατί πράγμα. Διότι πρέπει να του αναλύσω ορισμένα πράγματα τα οποία τον έχουν παγιδεύσει, έχουν φιλτραριστεί, δεν ξέρω τι εικόνα έχει. Μπορεί και ο Πρωθυπουργός να πιστεύει ότι τα έχω βρει με τα κανάλια και θέλω να το ρίξω. Άρα. Πιθανόν. Πιθανό. Πιθανό, αλλά πιθανό. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει μια εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που του έδωσε τέτοια ευθύνη τους 7 πρώτους μήνες, θα έπρεπε και να τον ακούσει. Τουλάχιστον να τον ακούσει. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί είναι και πρόσωπα μέσα. Δεν είναι λίγο πριν.